στιγμής. Μ' αρέσει πολύ εμένα τον dance. Εσύ έχει προκαλέσει τρομερές αντιδράσεις. Τι, γιατί, τι έγινε. Η Αλεσάνδρα Τσόλκα τώρα πάλι επιστρέφει και τα βάζει με την Κριτική Επιτροπή ότι μόνο ο Λάτσιο σώζεται από όλη αυτή την κατάσταση και ξεχωρίζει. Ναι, γιατί. Θέλω να πάμε να το δεις. Να το δεις για να μην τα λέω εγώ, να δούμε το βίντεο και μετά θέλω να αντισταθείς αυτά που ακούς, εάν δεν συμφωνείς. Όχι με το ζόρι, άμα δεν συμφωνώ, το πω, βεβαίως. Hello, is it me you're looking for? You give me fever. Δεν λένε να σταματήσουν οι αντιδράσεις για το dancing. Το show φαίνεται πως έχει φανατικούς φίλους, αλλά και πολλούς επικριτές. Η τηλεκριτικός Αλεξάνδρα Τσόλκα αυτή τη φορά τα έβαλε με την Κριτική Επιτροπή, δικαιολογώντας μόνο τον Γιάννη Λάτσιο. Θέλετε να βγάλετε προς τα έξω ένα χαρακτήρα που ξέρω ότι δεν έχετε. Καλές να πάρεις τη γλώσσα. Δεν την έχω με σένα γιατί υποκύπτω στη γοητεία σου. Μία Κυριακή τότε. Η Επιτροπή είναι πέντε, θέλουν όλοι και μεγάλο πλάνο δικό τους. Η δε κυρία Μακρυπούλια από σεβασμό δεν τους κόβει, δεν τους μαζεύει το λόγο. Αποτέλεσμα, να τραβάει πάρα πολύ η διαδικασία των όρθιων και κουρασμένων χορευτών μπροστά στην Επιτροπή και ο θεατής να βαριέται. Σας βγάλανε και στην εφημερίδα, κύριε Γιάννη. Σας βγάλανε... Πού θα πάει η Ζέτα μου, θα γίνω διάσημος. Πρωτοσέλιδο. Ποιος το σκέφτηκε από τους δυο σας? Εγώ. Εσύ? Είδες για να έχει χιούμορ όμως ο άνθρωπος. Ωραίο πράγμα το χιούμορ, γιατί ξέρω να το στερείς. Ξέρω ότι ο κύριος Λάτσος έχει χιούμορ πάνω απ' όλα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ δε είναι μέγας γνώστης του χορού, στην πρώτη εκπομπή φάνηκε να ψάχνει το ρόλο του στην Επιτροπή όσον αφορά την παρουσία και την πρωτοκαθεδρία της κυρίας Γκαλίνα Βελίκοβα. Στην υπόλοιπη επιτροπή, ο κύριος Κοστάλας προς το παρόν δείχνει αμήχανος, σαν να διεκπεραιώνει, και ο κύριος Λάτσιος ξέρει ακριβώς τι κάνει, σώζοντας με την εμπειρία του ένα κουρασμένο πρόγραμμα σε ένα κουρασμένο κανάλι μιας κουρασμένης χώρας. Όλοι μαζί στην επιτροπή, μιλώντας ακατάπαυστα πολύ, αφήνουν την εντύπωση πως κάθε ζευγάρι είναι αξιοθαύμαστο. Μόλις βαθμολογούν δε, βρέχει τεσσάρια, σαν να μιλάγαν τόση ώρα για άλλους. Απλά ξέρετε ποιο είναι λίγο το περίεργο, ότι. Όταν είναι εδώ το ζευγάρι, λέτε τόσο ωραία πράγματα που εντάξει φεύγουν και περιμένουν ότι θα δουν, ξέρω εγώ, ένα 7, ένα 6 και βλέπουν το 4 και λίγο... Κούραση, αγωνία, κοινοτυπία, καμία έκπληξη, ανοιχτά πόδια και πλασάρισμα γαμπών. Κραυγαλαία σεξουαλικότητα σχεδόν πληκτική στην επανάληψη και την προβλεψιμότητά της. Για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημάνει διαφορά και έχουν γράψει την ιστορία τους στο ελληνικό θέαμα, είναι μελαγχολικό τουλάχιστον να τους βλέπεις να αγωνιούν αν θα τους βάλει η Βελίκοβα 4 ή 5. Πάντα μου άρεσε αυτό το σοου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Συμμετείχατε σε ένα τέτοιο σοου? Νομίζω πως ναι, γιατί όχι. Θα πέρναγα καλά μάλλον. Δηλαδή μου αρέσει ο χορός και σίγουρα θα πέρναγα εγώ καλά. Είναι ψυχοθεραπεία ο χορός? Δεν το συζητάμε. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να το πω με σιγουριά. Μου άρεσε πολύ. Δεν το είδα ολόκληρο. Είδα την αρχή που, που χόρεψε η Κέλλη Καλικίδου με το πιο ψηλά και ξαφνιάστηκα, να σου πω. Χάρηκα. Χάρηκα. Ναι, μου άρεσε πολύ το χορευτικό. Παρακολουθήσει όλες τις χρονιές, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει να βλέπω τους διάφορους γνωστούς να κάνουν πρόοδο και να χορεύουν, γιατί ο χορός είναι πολύ ωραίος τρόπος να εκφράζεσαι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, καλοφτιαγμένη, ωραία παραγωγή. Σε σένα μια επαφή με τον dancing, έτσι δεν είναι? Ναι. Όμως τελικά δεν ευδοκίμησε, τι πήγε στραβά? Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Δεν ευδοκίμησε τελικά. Επέλεξαν ένα άλλο άτομα, ίσως. Μια και σου είχε γίνει πρόταση για τον dancing, στεναχωρήθηκες που δεν είσαι τελικά? Δεν στεναχωρήθηκα, το έχω ξαναπεί. Απλά λες, θα μου άρεσε να χορεύω κάθε μέρα 5-6 ώρες. Είναι και η ψυχοθεραπεία μας αυτή. Ξεχωρίζω νομίζω ότι είναι η Ντορέτα, η οποία έχει και εξαιρετική φυσική κατάσταση και
πάρα πολύ ταλέντο όπως φαίνεται. Ο Γιώργος Τσαλίκης, που πέρα από το του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια γιατί είναι φίλος μου, μια χαρά τα καταφέρνει από ό,τι βλέπω. Αλλά και ο Ηλίας ο Βρετός. Φαίνεται πως ο Ηλίας Βρετός έχει πολλούς υποστηρικτές στο dancing. Ο ίδιος προσκεκλημένος του Θέμου Αναστασιάδη σχολίασε τη νέα του αυτή εμπειρία. Πέφτει πολύ σιδρώτας, πονάνε τα πάντα, ειλικρινά από πάνω μέχρι κάτω. Κάνουμε 4 με 5 ώρες την ημέρα. Πες μας ένα ωράριο. Ένα ωράριο ποιο είναι... Καταρχάς ξυπνάω πρωί, που δεν ξυπνούσα ποτέ πρωί στη ζωή μου, διότι η Κλόντια Άννα έχει μαθήματα το απόγευμα και πρέπει να κάνουμε πρωινές ώρες πρόβα. Όταν λες πρωί. Ξυπνάω 9 η ώρα το πρωί, ας πούμε, που για μένα είναι λίγο βάρβαρο αυτό. Ακόμα και μετά τη δουλειά. Μετά τη δουλειά προσπαθώ να ξυπνάω λίγο πιο αργά, δηλαδή και θα κοιμηθώ 7-8 η ώρα το πρωί και θα ξυπνήσω στις 12. Και ειδικά το live της Κυριακής είναι λίγο επώδυνο από θέμα ύπνου γιατί για μένα. Γιατί έρχεται από το Σάββατο. Γιατί τραγουδάω μέχρι τις 6 ώρα το πρωί στο μαγαζί και μετά κοιμάμαι 4-5 ώρες. Και σου λένε άντε να φεύγουμε γιατί έχουμε και dancing το βράδυ. Κάπως έτσι. Του λέω παιδιά, φύγετε σιγά σιγά. Να πάμε για ύπνο να έχουμε λίγο δυνάμεις για αύριο. Έχω μελανιές εδώ, γρατζουνιές, τακουνιές. Εδώ κάτι βλέπω. Όχι, τι έχω εκεί. Εκεί δεν έχω ακόμα κάτι. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι εσύ, υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Τα μάτια μου μάλλον θα έχουν. Όχι, αλλά έχω γρατζουνιές δηλαδή πραγματικά. Ευτυχώς που δεν με δίνετε. Βλέπατε. Πολλά σημάδια πάνω. Δεν το περίμενα ότι θα γινότανε. Μπήκα τελευταία στιγμή σε όλο αυτό και την ημέρα που μου ανακοινώθηκε, πραγματικά νιώσα ένα τεράστιο κόμπο στο μάχη μου. Λέω: OK, θα είμαι μέσα. Τώρα τι κάνουμε. Πώς θα χορέψει το έχει. Όχι, όχι, κανένα δεν το ήξερε. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Πραγματικά δεν το ήξερα. Και ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, η μητέρα μου, ας πούμε, για να σα δώσω να καταλάβετε, που με ξέρει. Ποιο με ξέρει καλά. Μετά το πρώτο live μου στέλνει ένα μήνυμα. Είμαι άφωνη. Πώς το κάνατε αυτό, εσύ ήσουν αυτός που χόρευε. Δεν το πίστευε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Τσόλκα, κάποιες φορές το show κάνει μια κοιλιά. Δηλαδή εκεί που αρχίζουν και μιλάνε η κριτική επιτροπή με τη Ζέτα και περνάει πολλά λεπτά, περνάνε 10 λεπτά. Ναι, λίγο σαν τηλεθεάτρα το λέω. Βαριέμαι, δηλαδή θέλω να δω χορό, θέλω να δω τον παίκτη να και μιλήσει, να γελάσει. Εκεί μπορεί να χορεύουνε καλέσει. Πόσο χρόνο είναι να μιλήσω κάτι. Έχουμε τύχει να μετρήσουμε πόσα λεπτά είναι το ζευγάρι, πόσα λεπτά είναι το ζευγάρι. Ένα άπιση λεπτό είναι το χορός. Ήταν το πολύ 12 λεπτά. Από 9 μέχρι 12 λεπτά ήταν το κάθε ζευγάρι. Τι είναι η σκόρα τη 12 λεπτά. Όχι, παιδάκι. Όχι, μετά το τέλος της προβολής του χορευτικού, από το πολύ 8 μέχρι 12 λεπτά ήταν. Μια παιδιά, να σας πω, είναι λογικό κάθε χρονιά, επειδή το θυμάμαι και από τις δύο προηγούμενες φορές, είναι λογικό ακόμα να είναι μεγάλη η διάρκεια του σοου και τον πλούσιο το λόγο ότι είναι 14 ζευγάρια. Mm. Δηλαδή, στα 14 ζευγάρια. Είναι από 14 μέχρι 20 λεπτά τώρα. Παιδιά, είναι 14 ζευγάρια και είναι και 5 άτομα στην κριτική επιτροπή. Και η αυτό... κουβέντα γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Ακόμα και στο ξεκίνημα που ξεκινάει τώρα, την προηγούμενη Κυριακή που έβαλα για να το δω. Τα πρώτα 15 λεπτά ήταν η συζήτηση Ζέτα και κριτική σκεφτείτε επιτροπή. Και περιμένει να δει το χορό. Έχει προσθεθεί ένα μέλος στην κριτική επιτροπή. Και βέβαια να πούμε ότι 9 και 33 ξεκίνησαν να χορεύουν τα ζευγάρια αυτή την Κυριακή. Και αυτό που επισήμανε βέβαια η κυρία Τσόλκα, ότι δηλαδή η κριτική επιτροπή αρχίζει και εκθιάζει το ζευγάρι. Και αμέσως μετά πέφτουν βροχή τα τεσσάρια, είναι κάτι που επισήμανε και η Ζέτα αυτή. Δεν έχω ακούσει να τους εκφιάζουν πάντως, Γιώργο. Σε σχέση με την βαθμολογία. Δεν περιμένει λίγο παραπάνω βαθμό, αλλά έχουν πει φέτος ότι θα είναι πιο εύστηρε. Εγώ επίσης δεν συμφωνώ με αυτά που άκουσα από την Αλεξάνδρα, η οποία γνώμη της σαφώς και είναι σεβαστή. Αλλά δεν συμφωνώ καθόλου ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, κοιτάνε μελαγχολικά να πάρουν ένα καλό βαθμό. Δηλαδή, νομίζω έλα, ότι είναι... Εσιάρη, παρακαλά. Θες να μου πεις ότι εκλιπάρουν αυτοί δεν που είπα ότι πέφτουν στα γόνατα και κάνουν μετάνιες, αλλά από εκεί και πέρα... Παιδιά, δεν εκλιπάρουν για να πάρουν ένα καλό βαθμό. Σπύρος, ο φίλος μου προσέχει. Γιατί δεν ενοχλήθηκε ο Σπύρος, εγώ μια χαρά χαμογελαστό τον είδα. Όχι, αυτό που είπε φάνηκε ότι ενοχλήθηκε. Να σας πω κάτι, ας μην πιάνουμε όμως και την τρίχα να την κάνουμε τριχιά. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι και η Αλεξάνδρα έψαχνε να βρει ένα θέμα για να γεμίσει τη σελίδα της. Ήταν από το blog αυτό. Περίμενε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω πως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ψάχνουν να βρουν το ρόλο τους. Ούτε ήταν Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα ρόλο. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή οι ρόλοι είναι μπερδεμένοι στην κριτική επιτροπή. Γιατί περιμένω εγώ τον Φωκά και την κυρία Βελίκοβα να είναι η αυστηρή της υπόθεσης. Και αυστηρό ακούω μόνο τον κύριο Λάτσιο. Αντί οι δύο που είναι ειδικοί στο χορό. Που είναι χορογράφοι με καριέρα. Δεν ξέρω, δεν έχουν να κάνουν επαγγελματίες. Δεν κρίνονται επαγγελματίες εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά αυτή είναι που έπρεπε να είναι. Αν είναι αποκαρδιωτικός ο Φωκάς και η Γκαλένα, που υποτίθεται ότι επειδή ακριβώς έχουν τη γνώση του χορού, μπορούν να ξέρουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που καλείται μέσα σε 4 μέρες να βγάλει μια χορογραφία ενός χορού με έναν επαγγελματία, τότε.
τον ειδικό περιμένω να με κρίνει περισσότερο αυστηρά. Γιατί θα πρέπει, ας πούμε, ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Γκάλινα Βελικοβά να είναι αυστηροί σε αυτό το πράγμα που κάνουν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του, βρεσί, Άρη μου. Τι σημαίνει, δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Εντάξει, είναι τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Βγαίνουν οι άλλοι και χορεύουν. Θα πρέπει, δηλαδή, αν δεν χορέψουν καλά, να του καταρακώσουν. Καλά, εγώ δεν είπα να του μαστιγώνουν. Να πάμε του Χριστού. Να πάμε να δούμε όσο θα στηριστεί την ιδέα σα και τα χιουμοριστικά του Θεού, παρακαλώ. Έχω να πω και κάτι. Αλίμονο, το πω μετά. Θα σχολιάσει αυτά. Θα το πω μετά.